Γεια σας, καλώς ήρθατε στο House of Stelios. Είμαι ο Στέλιος, είναι πρωί Πέμπτης και αποφάσισα να αλλάξω τον τοίχο αυτόν του δωματίου μου, να ζωγραφίσω κάποιο τοπίο πάνω, οπότε σήμερα πήρα την απόφαση έτσι πολύ ξαφνικά να το κάνω. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι 1. Να ξεστήσω όλο το κρεβάτι. Το δεύτερο βήμα είναι να κατεβάσω τα καδράκια που έχω εκεί. Και να φτιάξω τυχόν φθορές που μπορεί να έχει ο τοίχος, ας πούμε διάφορες τρύπες από καρφιά και τέτοια. Και τέλος θα πάμε στο βασικό κομμάτι αυτού του βίντεο που θα είναι να ζωγραφίσουμε τον τοίχο. Λοιπόν, τελείωσα με το στόκο, με το στοκάρισμα και τώρα πρέπει να περιμένω 3 με 4 ώρες. Είναι το πιο βαρετό σημείο αυτής της δουλειάς. Επομένως τώρα όσο θα περιμένω να στεγνώσω το στοκάρισμα, ίσως βάλω ταινία γύρω από τα κουφώματα, γύρω από την πόρτα και εδώ πέρα στην ντουλάπα, συν την πρίζα και εδώ κάτω, για να μην λερώσω καθώς θα βάφω. Σχεδόν. Και εγώ έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Από κοντά φαίνεται πολύ χειρότερο. Γιατί, λοιπόν, με δυσκολεύεται ότι δεν έχω πάρα πολύ χώρο ώστε να πάω μακριά να δω τι θέλει. Πρέπει να το βλέπω πολύ κοντά, με αποτέλεσμα να μην βλέπω τα λάθη τόσο εύκολα.
Μετά έβαλα και αυτά τα άσπρα γύρω γύρω από τα υποτιθέμενα σύννεφα και το αποτελείωσα. Αλλά πιστεύω ότι μέχρι το τέλος θα έχουμε κάνει κάτι. Γεια σας παιδιά, λοιπόν, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα του τοίχου. Αυτή τη στιγμή έχω βγει έξω στο μπαλκόνι του δωματίου για να φαίνεται ολόκληρο. Και η αλήθεια είναι ότι από κοντά δεν φαίνεται τόσο ωραία, δηλαδή όσο πιο μακριά πηγαίνεις τόσο πιο καλό φαίνεται. Αυτό είναι το τελικό λοιπόν. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Σήμερα είμαι λίγο κρυωμένος. Είναι η τρίτη μέρα από τη μέρα που ξεκίνησα το σχέδιο και η αλήθεια είναι ότι το τελείωσα εντελώς χθες το βράδυ, επομένως το τελείωσα μέσα σε 24 ώρες και λιγότερο. Η μεγάλη ιστορία έγινε στο καθάρισμα, στο να μαζέψω το δωμάτιο, να καθαρίσω κάποιες ατέλειες που είχαν γίνει και να φτιάξω το κρεβάτι. Είχα κάτι άλλο στο μυαλό μου, τελικά βγήκε κάτι άλλο, βγήκε κάτι πιο αφηρημένο. Τα χρώματα βγήκαν πιο μουντά. Επειδή είναι μικρό το δωμάτιο, δεν είχα την άνεση να πάω πολύ μακριά και να δω από πολύ μακριά το σχέδιο. Οπότε δεν βγήκε τόσο καλό όσο περίμενα. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, ελπίζω να το απολαύσατε. Εγώ γενικά όταν βλέπω τέτοιου είδους βίντεο τα απολαμβάνω και μου αρέσουν. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Αυτά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.